Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κάρβουνο, όπου σήμερα για την 12η αγωνιστική της Master League έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε Iguana Pacers και Hell Drive. Iguana Pacers από τη μία με ρεκόρ 7-2 στο πρωτάθλημα, τώρα στον Hell Drive, ο οποίος μετράει 7 νίκες και 3 ήττες. Ξεκίνησε και το παιχνίδι με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να βρίσκουν ένα γρήγορο καλάθι και να ανοίγουν έτσι γρήγορα το σκορ για το 0-2. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες που ξεκινούν. Γεωργίου, Γιαννόπουλος, Μοσχέτας, Παπαπαταχαριού και Φαρούπο στην πεντάδα για τους Pacers. Ενώ θα έρθει και το τρίποντο από τον Μοσχέτα για να βάλει προς την ομάδα του. Θα γίνει και το λάθος τώρα στην ρακέτα των φιλοξενούμενων. Δεύτερο τρίποντο μέσα και αυτό. Ξεκινούν ζεστά πίσω από τα 6.75, ο Παπαζαχαρίου τώρα είναι εκτελεστής με το 6-2. Πάμε να δούμε για τους 5 που ξεκινούν για τους φιλοξενούμενους. Ανδριάδης, Κούρταλης, Μπακούρος, Διονύσης, Σταγόνης και Παπαδάκης στην πεντάδα των άσπρων. Μετά έρθει η απάντηση από τον Διονύση Μπακούρο, όπως πήρε την εκτέλεση πίσω από τα 6.75, αλλά στόχισε και έτσι παραμένει αυτό το 6-2. Βάζει ο Φαρούπος, Μοσχέτας, βάλει πλάτη, βλέπει την κίνηση του Γιαννόπουλου, θα βρει τον Γεωργίου, ωραία, ελάξα μαρκαριστή και θα βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει, προσπαθεί, επιμένει ο ίδιος, αλλά κατέληξε εκτός και παραμένει στα χέρια των Iguana Pacers ωστόσο. Τώρα λεπτά στο ρολόι, ζητάει και παίρνει Γιαννόπουλο στο τρίποντο. Έχασε όμως την μπάλα από τα χέρια του και έγινε και το φάουλ στην συνέχεια από τον ίδιο. Το εβδομαδικό αυτό στην αναμέτρηση. Μπάλα επιστρέφει στον Μπακούρο για να επαναφέρει εκείνος. Ανδρεάδης. Τελεί για 3 στην ύψη στο σουτ, αλλά στο σίδερο στα χέρια του Γεωργίου τώρα. Γεωργίου θα πάει μόνος του στην προσπάθεια, θα φτάσει κοντά, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Συγκρατεί ο Μπακούρος, βρίσκεται δίπλα τον Παπαδάκη. Αλλά στη γωνία, σου διαδύει ο πόδιος, ας το χώμος. Παπαζαχαρίου με δίπλα του Γεωργίου σε αυτόν την γυμπαλά. Κάνει τις τρίπλες εκείνος, τσεκάρει και γύρω τι συμβαίνει. Αφήνει τώρα στον Μοσχέτα. Προσποιείται για να περάσει. Μπαλά στο πλάι. Σου για 3 πόντους. Αστοχόμος. Διονύσης Μπακούρος φέγγει στον εφημεδιασμό. Βρίσκει την κατάλληλη στιγμή την πάσα για τον Παγόνιο, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Και θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών φαουλ που έκανε ο Παπαζαχάριου. Στη γραμμή τώρα ο παίχτης του Χέλντρας για πρώτη φορά σήμερα, εξτοχή στην πρώτη. Βάζει και την δεύτερη για το 6-4. Παρούπος στα δεξιά, όμως σκέτας εκείνο πήγε μπάλα, εκτέλεσε κατευθείαν, αστόχησε. Όμως θα γίνει το γρήγορο λάθος από τους άσπρους. Γεωργίου στάνει κοντά και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 8-4. Μακούρος κατεβάζει στο συν 4 η μαύρη. Τώρα θα γίνει και το κλείσμα από τον Παρούπο, απλώνει το χέρι του και ο Μπακούρος στην συνέχεια, αλλά έχει κάνει το φαουλ τελικά. Φαουλ που είναι το πρώτο ομαδικό για τον Hell Drive σε αυτή την πρώτη περίοδο. Γεωργίου στα δεξιά, πάσα έξω, πάσα χαρίου, αφήνει δίπλα του Μοσχέτας, θέλει να περάσει. Αλλά έξω ξανά ένα νέο τρίποντο για τους Iguana Pacers. Δεν βρίσκει στόχο Παπαζαχαρίου.
Παγώνης περνάει. Παγιέ μέχρι το τέλος, ο Παπαδάκης προσπαθείται ήταν. Και θα αφήσει για την πάρα στο καλάθι εκείνος. Για το 8-6 πλησιάζουν στο δίποτο πλέον οι φιλοξενούμενοι. Φαρούκος οργανώνει τώρα για τους Pacers. Γιαννόπουλος πάει κοντά για να του δώσει screen. Φαρούκος πλησιάζει υπό πίεση, η προσπάθειά του βγήκε η άμυνα τελικά από τον Feldray. Μπαίνει ο Παπαδάκης για να φύγει μπροστά. Ο Τρασεβίου αντιπάλους πήδηξε και ο Γεωργίου μπροστά του. Φαρούκος. Παζαχαρίου παίρνει ξανά. Θα εκτελέσει κιόλας για τρεις και θα το βάλει. 11-6. Ακόμα ένα σουτ εύστοχο για τρεις φόντους για τους Iguana Pacers από τον Παπαζαχαρίου. Αυτή τη φορά είναι το δεύτερο δικό του. Το κλέψουμε τώρα από τον Γεωργίου. Συγκρούστηκε αλλά πέρασε. Μοσχέτας έχει χρόνο για να σημαδέψει. Δεν το κάνει σωστά όμως. Γεωργίου μαζεύει και ηρεμή κάπως η κατάσταση τώρα στην επίθεση των Iguana Pacers. Φαρούκος 5 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Γιαννόπουλος τώρα για να εκτελέσει. Δεν σημάδεψε σωστά. Ανδρεάδης. Τσεκάρει γύρω του, άφησε τώρα στον Μπακούρο. Ας πέρασε για τον Κούρταλη. Κλεισμένος εκεί από τρεις ο Παγώνης. Μπάλα παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Προσφύση από τον Ανδρεάδη. Τώρα θα εκτελέσει. Δεν είναι καλό το σουτ, μάζεψε ο Γιαννόπουλος. Στήριγμα για φάουλ τώρα του Ανδρεάδη, είναι το δεύτερο δικό του. Όχι το δεύτερο δικό του, με συγχωρείτε, το δεύτερο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Ο Παζαχαρίου. Γεωργίου δίστας αρχικά, θα το πάρει τελικά το σουτ. Αλλά στο σίδερο. Μπακούρος. Μια ψηλή πάσα την κατάλαβε ο Γεωργίου. 4 και 18 ακόμα για το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. 3 εναντίον 3 τώρα. Ο Γεωργίου σταματάει για να το κουμπάει πάνω του. Τον απέφυγε και άφησε δίπλα στον Φαρούκο. Και πάλι ζήτησε ο Γεωργίου σε εκείνον. Πήγε μπάλα και κερδίζει το φάουλ από τον, τον Ανδρεάδη. Αν δεν κάνω λάθος. Στη γραμμή τώρα ο Γεωργίου, ενώ αυτό ήταν και το δεύτερο φάουλ του Ανδρεάδη στο παιχνίδι, μέσα πρώτη βολή για το 12-6. Βάζει και την δεύτερη, αλλά άνθρωστος. Το 13-6 πλέον το σκορ. Στο μάτς έχει πέρασει ο Αθανασιάδης τώρα. Ο Ανδρεάδης πάει κοντά, πολύ ωραία κίνηση. 3-8. Αυτό το όμορφο καλάθι του Ανδρεάδη, ο οποίος έφτασε μέχρι το τέλος την προσπάθειά του. 3-45 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Φαρούκος πιέστηκε αλλά πέρασε. Γιαννόπουλος προσποιήθηκε, την έφαγε την προσποίηση. Ο Παγώνης, ο οποίος έπεσε πάνω στον αντίπαλό του και στέλνει τώρα τον Γιαννόπουλο στην γραμμή για να εκτελέσει αυτό στο δικό του ζευγάρι βολών. Μέσα η πρώτη. Κάνει την δεύτερη ο Γιαννόπουλος. Ανασιάδης. Ψάχνει συμπαίκτη, άφησε τώρα στον Παπαδάκη. Αλλά και πάλι στον Αθανασίαδη. Ανδρεάδης τώρα θέλει να πλησιάσει. Θα σταθεί εκτός ισορροπίας. Πολύ δύσκολο καλάθος. Και πάλι ο Ανδρεάδης δίνει τη λύση στην επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Στο 14-10 τώρα το σκορ. Από το δύσκολο καλάθι του Ανδρεάδη. Γιαννόπουλος, ένα παρόμοιο σουτ. Θα το βάλει για αυτός. Το 16-10.
για το λάθος από τους άσπρους. Αλλά πέρασε εκτός. Πάρω όπως είναι η συνέχεια. Να έχουμε μπει στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Γεωργίου έχει πάρει θέση μπροστά από τον αντίπαλό του. Τώρα πήρε την μπάλα, αλλά είναι πολύ καλή άμυνα από τον Παπαδάκη. Συνεδιασμός εδώ για τους άσπρους, γυρίζει ο Παγόνης, έβρισκε στόχο όμως. Αλλά και πάλι κλασικά στον Φαρούκο για να δημιουργήσει εκείνος. Για να φτιάξει την επίθεση της ομάδας του Γεωργίου. Παπαδάκης πέφτει πάνω του, έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Έχουν συμπληρωθεί όμως τα ομαδικά από τους φιλοξενούμενους. Γι' αυτό και τώρα ο Γεωργίου θα οδηγηθεί στην γραμμή. Έχουμε και αλλαγή για τους Ιγκουάνα Πέισερς. Ενώ στόχη στην πρώτη Γεωργίου. Στο ματς ο Ανδριώτης έχει πέρασει τώρα. Μέσα και η δεύτερη. 18-10. Ο Παγόνης μαλάξει στον Ανδρεάδη. Τέλεση για 3 από την κορυφή. Ο Παγόνης δεν βρίσκει στο χώμο μαζί στον Παπαδάκη στο μακρινό rebound. Παρασιάδης για αυτή τη νέα προσπάθεια για τους άσπρους. Θα περάσει κιόλας από την άμυνα του Γιαννόπουλου και θα κάνει το 18-12. Γεωργίου προσποιήθηκε ο Μοσχέτας. Με δυσκολία κατάφερε να συγκρατήσει και να γυρίσει για να βάλει το καλάθι. 20-12. Ένα μισή λεπτό ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στο σύν 8 πλέον η Iguana Pacers. Να δούμε αν θα μειώσει ο Ανδρεάδης, όχι δεν θα τα καταφέρει. Ο Βαζαχαρίου αφήνει στον Γεωργίου. Βάλα έξω τώρα στον Γιαννόπουλο. Γεωργίου Κουρτάλης μένει κολλημένος πάνω του για να τον παρεμποδίσει ο Παπαζαχαρίου. Στο τρίποντο η μπάλα όμως πάει και πάλι στα δικά του χέρια. Ο Ανδριώτης αφήνει έξω, προσποίησε ωραία από τον Μοσχέτα. Ξεμαρκαρίστηκε και θα εκτελέσει για τρεις, δεν το βάζει. Όλοι συνέχεια στον Παπαδάκη για να σταματήσει η επίθεση των φιλοξενούμενων. Τέταρτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους από το επόμενο. Τα έχουμε βολές και για τους και για τον Χελντράικ. Ο Ζαχαρίου πέρασε εκτός και ο Μήτρος στην θέση του. Κουρταλής πήρε ο Ανδρεάδης. Πρέπει και λίγο χώρο για να φτάσει κοντά, δεν το βάλω όμως. Γεωργίου τώρα θέλει να τρέξει. Βαλάει την μπάλα, πέφτει πάνω του ο Παπαδάκης και κάνει το φάουλ. Βολές για τον παίκτη των Pacers. Στην πρώτη. Στην Ελλάδα 12 πλέον. Αστοχή στην δεύτερη. Παραμένει σε 9 διαφορά. 37 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Κουρταλής. Ανδρεάδη. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους αυτή τη φορά. Συντηρώνεται τα ομαδικά και από την πλευρά των Iguana Pacers. Η στη γραμμή θα πάει ο Ανδριάδης, ενώ στο μάτς πέρασε ο Μάρας τώρα για τους άσπρους. Αστόχος στην πρώτη προσπάθεια του Ανδριάδης. Δεν αλλάζει το 21-12. Κάνει και την δεύτερη,
στα χέρια του. Μια 14 επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Παναστιάδης. Προσποίηση ωραία από τον Μάρα και θα εκτελέσει κιόλας εύκολα. 21-14. Τα δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Μοσχέτα στα 4-3. Ένα σούτ εκτός ισορροπίας από το πλάι. Βγήκε η άμυνα, τελείωσε και έτσι. Και το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 21-14. Ξεκίνησε, όχι μάλλον δεν ξεκίνησε ακόμα. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να ξεκίνησει το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς. Με τους Σιγκουάνα επίσης να βρίσκονται στην επίθεση. Και μπροστά επίσης το σκορ με 21-14. Γεωργίου, καθαρή άμυνα από τους Άσπρους, νέα ευκαιρία όμως, αλλά θα την χάσει και αυτό ο Ανδρεώτης. Θανασιάδης. Μπάλα στον Μάρα. Κουρταλής έφτασε κοντά, γύρισε, δεν το βάλε. Γεωργίου είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Ανεβάζει κιόλας για την ομάδα του. Στρατομήτρος λίγο πιο πίσω από τη βολή. Με άστοχο το σούτ, Μπεκρής μαζεύει. Θα παίξει και με πλάτη για να πλησιάσει στην αντίπαλη ρακέτα. Μπάλα βρήκε και στο κεφάλι του. Και κατέληξε εκτός. Πάσα στη γωνία. Με να σου πάσα από τον παγόνι όπως δεν έγανε σε μαρκάρισες. Ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε τις καλές προϋποθέσεις. Ο Σιέτας τώρα. Πάσα στο Στρατομήτρο. Γεωργίου. Φτάνει κοντά, Μπεκρής έκανε το κόψιμο, αλλά δεν μπορούσε να βγει αυτή τη συνεργασία. Παρασιάδη συνεχίζει μπροστά σε ωραία στον Ταγόνι και εκείνος με φόρα θα έρθει από πίσω για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 21-16 στους 5 πλέον η διαφορά. Ο Στρατομήτρος εκτέλεσε κιόλας και το βάλε. 24-16. Θανασιάδης. Κουρταλής του δίνει ξανά. Μια προσποίηση από τον Αθανασιάδη και εκτέλεσε την συνέχεια. Γεωργίου μαζεύει. Διανύσαμε και το δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Μπεκρής από το πλάι. Δεν πήρε το σουτ. Παγώνης είναι επάνω του. Τον έχει βάλει πλάτη ο Μπεκρής. Με το δεξί χέρι θα γυρίσει. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Και στη συνέχεια ο Μπεκρής είναι αυτός που θα την πετάξει εκτός. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι με τον Τσεκουμπλούκη να οργανώνει τώρα για τον Χέλντραϊτ. Παγώνης, δίχως δεύτερη σκέψη, θα πάρει το σουτ. Δεν είναι καλό όμως. Σκέτας, μια μακρινή πάσα για τον Ανδριώτη. Γεωργίου γυρίζει υπό την πίεση του Παγώνη, θα ευστοχίσει για το 26-16 και θα πάει για την διαφορά τώρα για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό στο σύν 10 Iguana Pacers, κάτι που αναγκάζει τους φιλοξενούμενους να καλύψουν time out. Επιστροφή έπειτα από το time out των φιλοξενούμενων, γιατί βλέπουμε τώρα τους Iguana Pacers να έχουν ξεφύγει στο σύν 10, 26-16 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Μπαλά φτάνει στην γωνία, τον Παγώνη τώρα πήρε ο Άρης Μπακούρος. Ο Λίκης για 3, δεν είναι καλά, θυμάζεσαι όμως ο Παγώνης. Μια επίθεση για τους Άσπρους και νέο τρίποντο, αλλά ίδια κατάληξη. Θανασιάδης ανάμεσα από δύο, δεν μπορέσει να βρει κάτι καλό. Γεωργίου, περνάει ωραία. Βλέπει τις επιλογές, θα αφήνει έξω στον Μπεκρή. Θα
Παίρνει την μπάλα και είναι από τα χέρια του Αθανασιάδης. Αγώνης τώρα στην επίθεση ο Χελντράικ. Σε του Λούκης βρίσκει τον Μάρα. Θέλει να αποστάρει εκείνος, θα γυρίσει με το δεξί χέρι, αδύναμο το τελείωμα του. 6,5 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου. Γεωργίου έχει μείνει ξεχασμένος ο Μπεκρής. Θα το εκμεταλλευτούν αυτό οι Iguana Pacers για να πάνε στο συν 12 τώρα. 28-16. Με τους γηπεδούχους να βρίσκουν ξανά λύση. Επιμέρους 7-2 το σκορ σε αυτή την δεύτερη περίοδο μέχρι στιγμής. Γεωργίου. Επίσης αφήνει δίπλα του ο στρατομέτρος, πήρε το τρίποντο, δεν βρήκε στόχο. Ο Τσεκουλούκης τώρα θέλει να πατήσει γκάζι, αλλά είναι κακή η πάση του για τον Αθανασιάδη στην συνέχεια. Ετοιμάζεται και για δύο αλλαγές τώρα οι άσπροι, Ανδρεάδης και του Παπαδάκης. Επέστρεψαν στο παρκέ, ενώ από την άλλη πέρασε ο Φαρούκος στο μάτς για τους Iguana Pacers, επιστρέφει αυτός. Έχει τώρα και την μπάλα στα χέρια του. Στρατομήτρος αφήνει στον Γεωργίου. Πήρε ξανά ο Στρατομήτρος, Μπεκρής έχει μείνει μόνος. Στο έξω όμως το τρίποντο, ο Ανδριώτης πάλεψε για το rebound. Αλλά βρήκε στο πόδι του, κατέληξε εκτός στην συνέχεια. Τσεκουλούκης. Παπαδάκης αφήνει έξω. Άρης Μπακούρος τώρα με την μπάλα στα χέρια του. Μπεκρής είναι μπροστά του, θα τον περάσει, θα του κάνει το φαουλ ο Μπεκρής. Και στο παραδέχεται κιόλας, είναι το πρώτο μαδικό φύγιο του Iguana Pacers. Ένα φαουλ που στέλνει τώρα στην γραμμή τον Μπακούρο. Χέρια για να σκοράνουν μετά από ώρα οι άσπροι, θα τα καταφέρουν όμως μετά από την πρώτη βολή. Το 21-16 πριν θυμίζω. Έχουν να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι, θα το κάνει τώρα ο Μπακούρος για το 21-17, για το 24-28-17 με σκορτητέ. Μπεκρής προσπαθεί να εκτελέσει και το βάζει κιόλας. 31-17. Μπακούρος στον Τσεκουρλούκη μπαλά. Είναι δίπλα του εκείνος στον Ανδρεάδη, ο οποίος θα πάρει ξανά. 12 λεπτά τώρα για την επίθεση του Χελντράι. Για τρεις ο Ανδρεάδης, δεν έρχεται η απάντηση από τους άσπρους. Θα έρθει όμως το επιθετικό rebound. Τσεκουρλούκης τσεκάρει τις επιλογές του και αφήνει έξω. Μπαλά όμως φτάνει ξανά σε εκείνον. Ανδρεάδης πέφτει πάνω του ο Φαρούχος. Στα 4 δευτερόλεπτα τόσο απέμεναν για να εκδηλώσουν επίθεση φιλοξενούμενοι. Θα ανανεώνει τώρα το ρολόι, ενώ παίρνει ο Παπαζαχάριου στο μαθείο τους Iguana Pacers. Ο Γεωργίου θα καθίσει στον πάγκο για να πάρει αυτούς κάποιες ανάσες. Ανασιάδη στον Τσεκουρλούκη. Πιέζεται τον Μπακούρο, βλέπει ότι έχει 5 δευτερόλεπτα, θα πάρει την εκτέλεση. Ήταν ένα δύσκολο σουτ. Απέναντι για τον Παπαζαχαρίου. Μπεκρής. Φαρούπος, έχει 5 δευτερόλεπτα τώρα. Θα σας αφήσω από την πλάτη έξυπνη για τον Ανδριώτη. Παπαζαχαρίου στο 1, θα προλάβει το ρολόι, δεν θα εκτελέσει εύστοχα όμως. Μπακούρο, πάσα στην αδύνατη πλευρά ο Λομόναχος Αθανασιάδης και θα το βάλει κιόλας για το 31-20. Φαρούπος. Στους 11 πλέον η διαφορά. Ζητάει και παίρνει ο Στρατομήτρος. Γυρίζει με το δεξί που δεν μπορεί να εστοχίσει. Ευκαιρία τώρα να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο ξανά η άσπρη. Ανδρεάδης. Ο Μπακούρος
πάει από τα δεξιά, βρήκε χώρο για να πλησιάσει, μαζεύει ο Πεκρής. Και στην συνέχεια έχουμε και το φάουλ από τον Μπακούρο εκεί, στην τέχνη και στο rebound. Ενώ έχουμε και μία διακόπη τώρα για time out. Επιστρέψαμε μετά τη διακοπή για το time out με 2.55 να απομένουν ακόμα στο ρολέι και να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Κάρβουνο στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Γουένα Πέισερς και Hell Drive στο 31-20 βρισκόμαστε. Μέσα το φλούκο από τον Παπαζαχάριου. 33-20 πλέον, στην 13 η Γουένα Πέισερς. Μακούρος αφήνει χώρο στο Δημήτρος. Πήρε τώρα ο Παπαδάκης και κέρδισε το φάουλ. Βάλα στον Παπαδάκη, νικάει τον Ανδριώτη. Θα πάρει το δίποδο, θα κερδίσει και το φάουλ. 33-22. Στους 11 ρίχνει τώρα την διαφορά ξανά ο Παπαδάκης. Μπορεί να πάει η διαφορά στρογγύλα στους 10, αν έχεις και στις πληρωματική βολή. Δεν θα το κάνει όμως. Παρούκος. Ο Στρατομήτρος το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά, δεν έκανε το σουτ. Μπακούρος σηκώνει το βλέμμα του. Μείνει στον Διονύση Μπακούρο. Ένα γρήγορο τρίποντο από Αγριάδη. Παρόμοιο με αυτού του Στρατομήτρου νωρίτερα. Πιέζει ο Παπαδάκης λίγο αλήθεια να κλέψει. Παρούπος κατεβάζει. Παθεί να τον δυσκολέψει ο Παπαδάκης. Ποιος παίζει καλή άμυνα τώρα. Όχι τόσο καλή καθώς έχει γίνει το φάουλ τελικά. Μάλιστα αυτό είναι και το τρίτο φάουλ του Παπαδάκη, ο οποίος θα αποσυρθεί τώρα για τον Χέλντρακ. Στρεφές του. Στρέφει ο Μαράς. Στρατομήτρος. Δύο παίχτες πάνω του, Φαρούχος. Βγαίνει ο Αθανασιάδης. Στρατομήτρος θα το πάρει από τη γωνία. Με κρίστο επιθετικό rebound. Δίνει το screen τώρα Γιαννόπουλος, ένα σούτ υποπίεση. Φύγε η άμυνα από τον Χέλντραϊχ, ένα τύπωση ακόμα στην τέτοια περίοδο. Διονύσης Μπακούρος θα περάσει τον Μάρα. Πάνω τον Γιαννόπουλος. Ο Στρατομήτρος για βοήθεια στην άμυνα. Βρεάδης τώρα με 9 δευτερόλεπτα οι φιλοξενούμενοι. Ανδρεάδης μπροστά το Στρατομήτρο θα τον νικήσει, 33-24 στους 9 διαφορά. Σε μονοψήφιο και πάλι η απόσταση. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Παρούπος, μένει ψηλά ο Παναστιάδης. Μήπως μπορέσει και τον δυσκολέψει, θα του κάνει όμως το φάουλ. Φάουλ που είναι το τρίτο για τον Hell Drive. Στρατομήτρος πάει στην επαναφορά. Μπεκρής βγήκε στο τρίποντο. Θα το πάρει κιόλας, συναδύναμο το σουτ. Παρκούρος έχει φύγει μπροστά, ο Δράδης δεν τον έχει δει. Στρέφει τώρα η άμυνα των γηπεδούχων. Μάρας. Έτσι γράμμα. Μισό λεπτό ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Από μια επίθεση τώρα για τις δύο ομάδες. 27 δευτερόλεπτα. Γιαννόπουλος. Μπεκρής. Πάσα στην αδύνατη πλευρά, δεν προλάβε ο Παπαζαχαρίου και έτσι τελευταία επίθεση. 18 δευτερόλεπτων είναι για τους φιλοξενούμενους. Αργά κατέβαζε ο Θανασιάδης, αφήνει τώρα στον Μπακούρο. Μάρας. Κράτησε στα 6 δευτερόλεπτα. Σπρώχνει τον Γιαννόπουλο. Θα γίνει το λάθος και από τον Χέλντρακ τώρα. Και έτσι
Οι γηπεδούχοι έχουν μια ευκαιρία για ένα τελευταίο σουτ για 5 δευτερόλεπτα. Ο Παζαχαρίου στέκεται. Γιαννόπουλος θα το πάρει από αρκετά μακριά. Δεν είναι καλό το σουτ. Το σκορ να δείχνει 33-24 υπέρ των Iguana Pacers. Οι δύο πετάδες έχουν επιστρέψει στο παρκέ του Κάρβουνου για να ξεκινήσει για το 30 λεπτό της αναμέτρησης. Στο 33-24 βρισκόμαστε με τους Iguana Pacers να κρατούν μια διαφορά 9 πόντων στα χέρια τους. Δεν θα μπορέσει να μειώσει με το τρίποντο Παπαδάκης. Γεωργίου, τον Κούρταλη μπροστά του. Γεωργίου περνάει, αφήνει στον Στρατομήτρο, ο οποίος έχει φτάσει κοντά δύο αντίπαλοι πάνω του. Θα πάρει την μπάλα ξανά, θα την αφήσει εντός καλαθιού. Και εδώ 35-24. Κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά των παιχτών, των φιλοξενούμενων. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Στο σημείο 11 και πάλι η Iguana Pacers. Βρεάδης πήρε μια βιαστική απόφαση. Σκέτας Γεωργίου περνάει, φτάνει κοντά με δύναμη και θα αφήσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. 37-24. Μακούρος Κουρδαλής τόσο και πάλι. Μακούρος και πάλι στον Κουρταλή. Θα εκτελέσει ο κύριος πίσω από τα 6.75. Έχει αποτέλεσμα η προσπάθειά του. 37-27 τώρα. Γεωργίου μέσα στη γωνία στον Γιαννόπουλο. Ο Σχέτας θα πάρει. Του δίνει και το σκρίνο συμπαίκτης του. Παγώνισμένη πάνω του. Θα εκτελέσει μπροστά του για τρεις. Μαζεύει ο Μπακούρος. Καταδιώκει ο Γεωργίου. Μπαλά πέρασε για τον Μάρε. Έφτασε κοντά εκείνος, όμως το τελείωμα δεν ήταν καθόλου καλό. Γεωργίου ζήτησε και πήρε στο έδαφος ο Μπακούρος και έχουμε επιθετικό φαουλ. Εδώ δείχνει τα διαμαρτύρητα ο παίκτης των Pacers. Μπακούρος. Πάει ο Μοσχέτας για βοήθεια στην άμυνα. Για δύο άστοχο από τον Μαρά. Γεωργίου κουβαλάει και πάλι την μπάλα στην επίθεση των Pacers. Απλώνει το χέρι του Κούρταλης, θα του κάνει το φάουλ. Αυτό είναι το πρώτο ομαδικό για τον Χέλντραϊχ στην τρίτη περίοδο. Παρούπος άφησε τον Γεωργίου. Κοντά στον Κούρταλη γυρίζει, τον αποφύγει, θα του κάνει το φάουλ εκείνος. Πάνω στην εκτέλεση έγινε η παράβαση. Και τώρα θα πάει στην γραμμή ο παίκτης των γηπεδούχων. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τον Χέλντρεϊχ. Ετοιμάζεται για την πρώτη εκτέλεση ο Γεωργίου. Ποιος θα στοχίσει. 38-27 πλέον. Βάζει και την δεύτερη, εκμεταλλεύεται και τις δύο βολές του. 39-27. Γιαννής Μπακούρος. Πήρε ο Κουρταλής. Γυρίζει υπό την πίεση του Στρατομήτρου, κατέβασε λίγο το χέρι του εκείνος, τον βρήκε. Και έτσι έγινε και το δεύτερο ομαδικό για τους Pacers. Από δύο έχουν τώρα οι δύο ομάδες. Ο
Εστόχος στην πρώτη. Κουτάλης βάζει και τη δεύτερη. 40-39, με συγχωρείτε, 29. Χαρούπος σηκώνεται ως τρατό, ο Μήτρος βρίσκει στόχο. 41-29. Μπακούρος θα περάσει, αφήνει στον Μάρα. Ο μέση απόσταση εκείνος θα ευστοχίσει. 41-31 και πάλι στους 10 η απόσταση. Χαρούπος. Γεωργίου κάνει τις τρίπλες. Θα περάσει, η μπάλα καταλήγει έξω. Μοσχέτας εκτελεί για 3. Διασμός για τους άσπρους, δεν θα βγει όμως. Χαρούπος για το φόλο τον Μπακούρο. Με ψεύσει το μάτι τώρα ο Παπαδάκης. Γεωργίου παίρνει την εκτέλεση, βρίσκει στόχο. 43-31. Επίσης ωραία το κορμί του για να ξεφύγει ο Γεωργίου. Και σημάδευσε σωστά επίσης. Ενώ σωστά θα σημαδεύσει και ο Μπακούρος τώρα. Πίσω από την γραμμή του τρυποντού όμως. 43-34 τώρα. Και 10 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Χαρούπος φτάσει κοντά, δεν μπορεί να εξοχίσει. Ανδρεάδης με το κέντρο κάνει και την τρίπλα πίσω από την πλάτη. Γιαννόπουλος δείχνει να έχει χτυπήσει. Συνδιατρής από τον Παγώνη μέσα και αυτό δεύτερο συνεχόμενο. Για το 43-37 πλησιάζουν στις 6 πόντους τώρα με τα 2 διαδοχικά τρίποντα οι φιλοξενούμενοι. Χαρούπος, παιδικό φαουλ από τον Γεωργίου. Διαμαρτύρεται ο παίκτης των Pacers. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Επιστρέψαμε μετά το time out και έχουμε και μια βολή για τον Κουρτάλη, καθώς έδωσε τεχνική ποινή στον πάγκο των Iguana Pacers για κάποιες διαμαρτυρίες που υπήρξαν κατά τη διάρκεια του time out. Μέσα η βολή, 43-38. Διαφορά πέφτει στους 5 πλέον. Και μπάρα μάλιστα είναι και για τον Heldreich. Μπακούρος. Πήρε ο Ανδρεάδης, Κουρταλής τώρα. Πάει κοντά μπροστά από τον Ανδρεώτη. Μαζεύει ξανά. Πάει ο Ανδρεώτης, αν δεν κάνω λάθος, να εισοκίνει. Μου δόθηκε το φάουλ. Αυτός το έχει κάνει τελικά. Και έχουμε και βολές τώρα ξανά για τον Κουρταλή. Να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο οι φιλοξενούμενοι. Μέσα η πρώτη βολή, 43-39. Έτοιμος για την δεύτερη. Θα την χάσει. Ο ίδιος μπήκε στη διεκδίκηση, αλλά έχουμε κατοχή για τους Iguana Pacers. Τέσσερις λοιπόν, 5-20 ακόμα για το τίτλο της τρίτης περίοδου. Στρατομήτρος διάβασε την σκέψη του ο Μπακούρος. Θα αφήσει στον Ανδρεάδη, δεν βγήκε ο συνδυασμός εδώ για τους άσπρους. Παπαδάκης και έτσι πάνε σε σετ παιχνίδι.
Σταφούρος προσποιήθηκε. Παπαδάκης αφήνει στη γωνία, παγώνησε εκεί για να εκτελέσει για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο, το Γεωργίου θα μαζέψει. Γεωργίου, πάσαρε στον Ανδριώτη από το πλάι, εκείνος θα κάνει ένα αδύναμο τελείωμα. Περνάει ο Μπακούρος. Ψάχνει επιλογές, παίρνει ο Κούρταλης. Σαντομήτρος πάνω του, θα περάσει, καλάθι και φάουλ. 43-41. Κούρταλης πλησιάζει την ομάδα του στο δίποντο πλέον. Αυτή την πολύ ωραία κίνηση που έκανε. Και έχει και μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει τώρα ο παίκτης του Χέλντραϊκ. Θα τη βάλει και αυτή. 43-42. Σιέτας. Πάει κοντά, δύο παίκτες κινούν μπροστά του. Το φάουλ έχει γίνει από τον Παγόνη. Είναι στη γραμμή. Στόχος στην πρώτη, 44-42. Όμως τώρα να εκτελέσει και την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή. Με το 45-42. Μαξιλαράκι τριών πόντων τώρα για τους γηπεδούχους. Κάποιες παρατηρήσεις από τον ρέφερι. Συνέχεια με Μπακούρο. Να μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τετράλεπτο της τρίτης περίοδου. Ρεάδης πήρε το screen. Γεωργίου έμεινε πάνω του, έχασε την μπάλα όμως, δεν την προλάβε πριν εκείνη περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Σιέτας δίνει συνέχεια στο μάτς. Γιαννόπουλος πήρε ο Ανδριώτης. Κούρταλης έχει μείνει να τον παίξει άμυνα. Γιαννόπουλος ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Στο rebound θα καταλήξει σε χέρια παίκτη τον Χέλντραϊκ. Συνδυασμός τώρα με Κούρταλη, αριθμητικό πλεονέκτημα, θα το εκμεταλλευτούν, όχι τελικά. Αγώνησα στο έτσι στο lay-up, κάνετε έτσι και χέρια. Θα ξαναπάει στο πόντο το μάτς. Γεωργίου, πάσα εκεί που κατέληξε, δεν μπορούσε να βρει καλή συμπαίκτη. Συνεχίζουν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι. Θέλω να πιάσει στον ύπνο την άμυνα των γηπεδούχων. Έχουμε τζάμπολ. Και το βελάκι δείχνει. Iguana Pacers. Τρία και 13 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ανδριώτης. Πυρομοσχέτας. Και πάλι Ανδριώτης. Πέρασε η πάσα για τον Γιαννόπουλο, ο οποίος έχει βρεθεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Θα σκοράρει κιόλας για το 47-42. Αντίδραση εδώ οι Pacers και ξεφεύγουν στο συν 5. Κούρταλης παίζει με πλάτη τον Γεωργίου. Εκεί η πάσα του όμως δεν έφτασε σε συμπαίκτη. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Χέλντραϊκ. Νομίζω ζητούν πως κάποιος παίκτης έχει βρει τελικά, ναι. Αλλάζει η απόφαση. Και η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Να δούμε για ποιον είναι η μπάλα τώρα. Και πάλι Χέντρα έχει ο ρέφερι. Πήρε ο Μπακούρος. Εκτελεί από πολύ μακριά, δεν βρίσκει στόχο. Τελευταία 2,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Μοσχέτας.
κορυφή. Κρατάει προς το παρόν στα 10 δευτερόλεπτα. Τώρα θα αφήσει στον Παπαζαχαρίου για να εκτελέσει εκείνος για 3 αδύναμο το σουτ. Τώρα βρήκε στο σίδερο και κατέληξε εκτός. Παδάκης ανάμεσα από δύο βρίσκει την πάσα για τον Παγόνη. Κουρταλής δεν μπόρεσε να πάρει καθώς παρενέβη ο Ανδριώτης, ο οποίος φεύγει και στον εφηδιασμό. Πητάει πολύ ψηλά ο Μπακούρος, αλλά έχει κάνει φάουλ. Και το τρίτο φάουλ αυτό του Διονύση Μπακούρου. Θυμίζω επίσης πως έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά και από τις δύο ομάδες. Έτσι κάθε φάουλο από εδώ και πέρα θα είναι βολές. Ο Ανδριώτης δεν μπορεί να συνεχίσει. Γι' αυτό και την θέση του στη γραμμή θα πάρει ο Μπέκρης. Ο οποίος θα στοχεί στην πρώτη. Αλλάζει 47-42, εκτελεί τώρα την δεύτερη. Ούτε τώρα θα αλλάξει κάτι στο σκορ. Μακούρος πατάει ο Διονύσης Μακούρος. Τώρα πάει κοντά το παγόν για να πάρει. Θέλει να αποφύγει τον Μπεκρή. Θα βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Δεν είναι καλό το σούτ. Μάζεψε ο Γεωργίου. 1,5 λεπτό ακόμα στην περίοδο. Πάει με φόρα προς τα μέσα και θα βρει τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σε 49-42. Από το 43-42 έχουν κάνει ένα σερί 6-0. Οι γηπεδούχοι και κάπως έτσι αναγκάζουν τους Σκέλντρεϊχ να καλέσουν time out. Τελευταίο 1,5 λεπτό στην τρίτη περίοδο. Τους Iguana Pacers να δείχνουν, να βγάζουν αντίδραση την ώρα που είχαν πλησιάσει στο τρίποντο οι αντιπαλοί τους και να ξεφεύγουν τώρα 49-42. Τσιρουλούκης άφησε στον Ανδρεάδη 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουμε φάουλ. Πρέπει να έχει γίνει από τον Γιαννόπουλο, ο οποίος βρέθηκε και στο παρκέ. Τρίτο φάουλ αυτό για τον Γιαννόπουλο. Μέσα η πρώτη βολή. 49-43. Ο Ανδριάδης θα βάλει και την δεύτερη για το 49-44. Παρούπος. Παλά έτσι στον Γιαννόπουλο και πάλι Φαρούπος. Στρατομήτρος είναι για 3 στο σουτ, αλλά άστοχο παράλληλα. Ο Κουρλούκης κατεβάζει για τον Χελντράιφ, αφήνει τώρα στον Ανδριάδη, περνάει αυτός. Εξαιρετική κίνηση, τρομερό καλάθι. 49-46. Πολύ ωραίο το ανάποδο λέει από του Ανδριάδη που πλησιάζει πλέον την ομάδα του στο μείον 3. Παρούπο στον Μπεκρή. Τώρα περνάει η πάσα στον Στρατομήτρο. Κόντρα στον Κούρταλη και εκείνος τον νίκησε για το 51-46. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Ανδρεάδης 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Ανδρεάδης κρατάει, θα εκτελέσει τώρα για 3 αναβολάβει για το χρονόμετρο. Δεν παίρνει το καλάθι. Τώρα οφείλονται με αυτόν τον τρόπο και το τρίτο δεκάλεπτο. Με το σκόρ στο 51-46. Πάλι εδώ στο Κάρβουνο όπου ξεκίνησε και το 4ο δεκάλεπτο. Στο 51-46 βρισκόμαστε τώρα στα φαερά με το προβάδισμα στα χέρια του Iguana Pacers. Να δούμε
δημιουργήσει κάποια αντεπίθεση από την πλευρά τους, των φιλοξενούμενων, ή αν οι Γιουγκαδούχοι θα μπορέσουν να διατηρήσουν αυτό το προβάδισμα να τους μέχρι το τέλος. Πακούρος λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας, έχει κερδίσει το φάουλ όμως στο τρίποντο. Και θα πάει τώρα στην γραμμή για τρεις βολές ο Άρης Πακούρος. Είναι πρώτη για το 51-47. Μέσα και η δεύτερη 51-48. Και έχει και μία ακόμα. Θα την βάλει και αυτή, αλλά θα σας πιάσει στις τρεις βολές του. Και το σκορ πλέον στο 51-49. Στο δίποντο πλησιάζουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Γεωργίου κάνει την κίνηση ομοσχέντας, πήγε κοντά του, πήρε εκτέλεση κιόλας για τρεις. Και το θετικό rebound το Μπεκρής. Παρούπος. Μακούρος μένει πάνω του τώρα. Παρούπος θα πάει κοντά, ο Μακούρος όμως παίζει εξαιρετική άμυνα. Και τον σταματάει. Τρία δευτερόλεπτα στο ρολόι τώρα για τους γηπεδούχους. Βάλα θα πάει στο Στρατομήτρο. Ανάμεσα εκεί στην πολυκοσμία. Πήρε την εκτέλεση, έχει γίνει φάουλ όμως. Φάουλ που τόσο κάνει ο Αθανασιάδης. Μέσα η πρώτη βολή. 52-49. Κάνει την δεύτερη. Σε μαρκάρεται ο Παπαδάκης. Τώρα τρεις παίκτες πάνω του, βρήκε την πάσα όμως. Φτάσε κοντά ο Μάρας, μπάλα καταλήγει έξω. Παπαδάκης σηκώνεται υπό πίεση, δεν μπαίνει το καλάθι. Γεωργίου κάνει τις τρίπλες ο Γεωργίου, Παπαδάκης είναι μπροστά του. Τώρα πάσα στον Μπεκρή για να εκτελέσει για τρεις, πέφτει πάνω του ο Μπακούρος και θα κάνει το φάουλ. Θα στείλει στη γραμμή για τρεις βολές στον αντίπαλο του. Ό,τι έγινε νωρίτερα στην φάση στην άλλη πλευρά. Θα γίνει και τώρα στην επίθεση των Pacers με τον Μπέκρη αυτή τη φορά να δέχεται το φάουλ από τον Μπακούρο και να έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Θα βάλει την πρώτη για το 53-49. Ετοιμάζεται για την δεύτερη τώρα, την οποία θα βάλει και αυτή. Αστοχή στην τρίτη, 2 στις 3, 94-49 το σκορ. Το Κουλούκης. Πήρε ο Μάρας. Σε Κουλούκης θα εκτελέσει, είναι για 3 το σουτ. 54-52. Αρούπος. Ο φάουλ από τον Τσεκουρλού και αυτή τη φορά. Τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Ο Μήτρος ψάχνει επιλογές, παίρνει ο Μοσχέτας. Πάσα έξω στον Φαρούπο. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Pacers. Παίρνει ο Γεωργίου. Κάνει την κίνηση ο Μπεκρής, έπαιγε σε κοινή μπάλα. Ο Μοσχέτας θα εκτελέσει για να απολαύει το χρόνο. Το σου του μαζεύει ο Αθανασιάδης. Ευκαιρία ήταν να εσωφαρίσουν για να περάσουν ακόμα και μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Ο Παδάκης με λίγο χώρο από τον Φαρούπο, τον παίζει καλή άμυνα εκείνος. Τελικά
Έχουμε πόδι. 14 τώρα τα 4 λεπτά για τον Heldrake. Και Κουρλούκης θα πάρει και αυτό το σουτ. Αυτό πάνω στον αντίπαλο το Φαρούκος. Έχουμε και φάουλ. Έχουμε ένα φάουλ για τρεις βολές για τον Τσοκουλούκη αυτή τη φορά. Έχω στην πρώτη, 54-53. Αν ευστοχίσει και στις τρεις θα μπορέσουν να πάρουν το προβάδισμα στη φιλοξενούμενη. 54 όλα τώρα. Βάζει και την δεύτερη και την τρίτη, με συγχωρείτε, 54-55 για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ ο Heldrake. Γεωργίου. Τέταρτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Φαρούπος πήρε. Στρατομήτρος Μεγκρής είναι μόνος του και εκτελεί. 57-55. Μεγκρής βάζει μπροστά και πάλι την ομάδα του. Για λίγο θα είναι χαρά να προηγηθούν οι φιλοξενούμενοι. Θανασιάδης πάσα πίσω από την Πλατιμάρας από κοντά, δυνατό το τελείωμα. Μαρούπος 6-45 ακόμα για το τέλος. Όλο το δρόμο μέχρι μέσα σκοράρει, κερδίζει και το φάουλ για το 59-55. Ακόμα μια φορά που όταν βλέπουν τους αντιπάλους τους να αναφαρούν κάπως εγώ να παίξεις βγάζουν αντίδραση. Ήταν στο συν 4 τώρα και μπορούν να πάνε ακόμα και σε απόσταση 5 πόντων αν ευστοχίσει και στην πραγματική πόλη ο Φαρούπος. Για το 60-55. Και Κουρλούκης πάσε αυτό στον Παπαδάκη. Ανδρεάδης και πάλι Παπαδάκης. Παρόμως το σταματάει αντικανονικά. Είναι το τρίτο μαδικό αυτό για τους Pacers, οι οποίοι έχουν ένα ακόμα να δώσουν. Κρατάει ο Ανδρεάδης στα 6 δευτερόλεπτα την κανονική άμυνα του Μπεκρή. Τέταρτο ομαδικό, το τελευταίο που θα αναδώσουν οι Iguana Pacers. Στην επαναφορά τώρα η Άσπρη με τον Τσεκουρλούκη να παίρνει. Εκτελεί για τρεις και τον βάζει. Ο Ανδρεάδης βρίσκει στόχο. Τυπάει πίσω από τα 6-75 για το 60-58. Τελευταία 6 λεπτά στην αναμέτρηση. Γεωργίου στον στρατομήτρο. Δεν θα έρθει απάντηση από την πλευρά των Pacers. Τσουρλούκης. Με το κέντρο. Παρούπος είναι πάνω του ο Άρης Πακούρος με την μπάλα στα χέρια. Μένει το σκριν από τον Παπαδάκη. Σουτ για δύο. Ευστοχή ο Παπαδάκης, 60-60. Το μάτι είναι ισοπαλία τώρα. Παρούπος. Εκεί πίεση από τον Τσεκουρλούκη. Έγινε το φάουλ, αλλά έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά του Heldrake. Κάτι που επιτρέπει τώρα στον Φαρούπο να πάει στη γραμμή. Βολές λοιπόν για τους Iguana Pacers, οι οποίοι προέρχονται από την ήττα κόντρα στους Μέρεγλες με 63-70. Ενώ από ήττα προέρχονται και οι φιλοξενούμενοι. Μετά κατάφεραν κόντρα στους Lions στην προηγούμενη αγωνιστική, στους οποίους χάσανε με 65-58. 68 με συγχωρείτε. Το 60-60 παρέμεινε
έπειτα από την πρώτη βολή. Βάζει τη δεύτερη ο Φαρούπος για το 61-60. Τσεπουρουλίκης. Μακούρος. Πάει από τα αριστερά, Πεκρής πήδηξε μπροστά του, τον δυσκόλεψε για να μαζέψει στο το Μήτρος. Ο Σκέτας. Γεωργίου θα κερδίσει το φάουλ, δεν ξέρω αν μετράει το καλάθι. Δεν μετράει τελικά. Έχουμε δύο βολές τώρα για τον Γεωργίου. Ένα δευτερόλεπτο πριν μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Λογικά το τελευταίο πεντάλεπτο, καθώς το παιχνίδι συνεχίζει να είναι ντέρμπι. Έξω πρώτη βολή. Γεωργίου βάζει τη δεύτερη. 62-60 τώρα. Αυτή την είναι μία βολή του Γεωργίου. Λίγο αναπέσεις πάνε στο συν 2. Τσεκουλούκης συνεχίζει το παιχνίδι. Μακούρος, είναι ο Ανδρεάδης. Έφτασε κοντά, έκανε ένα αεροπλανικό, δεν μπορούσε όμως να αφήσει την παλέτα του καλαθιού. Γεωργίου πάει όλο τον δρόμο, δεν μπορεί να βρει χώρο για να φτάσει να εκτελέσει και έχουμε και μπρος πίσω στην συνέχεια. Εδώ θα περάσει ο Μπεκρίτς. Και έτσι γίνεται ένα δώρο εδώ στον Χέλντραϊ. Μάλα πάει στο πλάι για να επαναφέρει ο Μπακούρος. Έχουμε και αλλαγή με τον Ανδριώτη να περνάει στη θέση του Μπεκρή. Τσικουρλούκης. Ο Ανδριώτης είναι πάνω του. Μακούρος. Πάσα κατέληξε στον Γεωργίου. Που θέλει να φύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Τα είναι κοντά, το σταματούν όμως αντικανονικά οι παίχτες του Σχέλντραϊφ. Αυτό είναι και το τρίτο φαουλ του Παγωνή. Ακόμα μια φορά που ο Γεωργίου θα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Νωρίτερα με την μία βολή του έκανε το 62-60. Να δούμε τώρα τι θα καταφέρει στο νέο ζευγάρι βολών του. Βάζει την πρώτη. 63-60. Τελεί τώρα και την δεύτερη, την οποία θα βάλει και αυτή. 64-60 τώρα, 4-20 για το τέλος. Μακούρος. Κύριο Παπαδάκης, ο Ανδρεάδης, με συγχωρείτε. Πάσε στον Κούρταλη, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάσε στη γωνία, εκείνο ο Ανδρεάδης για να πάρει την εκτέλεση και να βάλει και το τρίποντο. 64-63. Μεγάλο σουτ από τον Ανδρεάδη. Κρατάει ζωντανή την ομάδα του. Γεωργίου τώρα. Εκτελεί, δεν βάζει πολύ δύναμη στο σουτ του. Ανδρεάδης περνάει. Είναι στο πλάι, θα πάρει την εκτέλεση ο Κουρταλής. Δεν μπήκε το τρίποντο, δεν ήρθε το προσπέρασμα. Γεωργίου και πάλι. 3-20 ακόμα στην αναμέτρηση. Μπάλα ξανά στα χέρια του Γεωργίου. Δεύτερος αντίπαλος πάνω του, Μοσχέτας. Είναι ανενόχλητος, δεν μπορεί, δεν τιμωρεί όμως την αντίπαλη άμυνα. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία. Θα την πάρει να καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μακούρος. Παγώνης αφήνει τώρα στον Παπαδάκη. Έχει πάνω του τον...
Κούρταλης τώρα θα σκοράρει. 64-65. Το προβάδισμα στα χέρια του Χέλτραϊχ πλέον. Ο Αζαχαρίου στον Στρατομήτρο. Ωραία, έκοψε ο Μοσχέτας. Πήρε την μπάλα, το χάσε όμως. Και στην άλλη πλευρά ο Ανδρεάδης. Παγώνης δίνει και πάλι στον Ανδρεάδη. Που έχει τον Ανδριώτη πάνω του. Κουρτάλης του δίνει το σκριν για να εκτελέσει για δύο. Η μπάλα στο σίδερο. Ο Ανδριώτης μάζεψε δύο και πως πριν το τέλος. Πήρε ο Μοσχέτας. Εξαιρετικό lay-up. Δεν θα φέρει όμως κάποιο αποτέλεσμα. Παπαδάκης. Έφτασε κοντά και σκόραρε. 64-67. Βγάζουν αντίδραση οι φιλοξενούμενοι. Και φτάνουν τέρα στο συν 3. Γεωργίου. Στρατομήτρος έχει πάλι πλάτη τον Κουρταλή. Θέλει να γυρίσει, κερδίζει το φάουλ. 64-60. Φιλοξενούμενοι έχουν καταφέρει να κάνουν ένα σερί 7-0 με Ανδριώτη Κούρταλη. Με Ανδρεάδη, με συγχωρείτε, Κούρταλη και Παπαδάκη. 65-67 τώρα. Μέσα και η δεύτερη. Με το 66-67. Φαρούπος επιστρέφει το μάτς επίσης. Μακούρος. Ξανά την παλέφτα χέρια του, 1-35 ακόμα για το τέλος. Μακούρος κρατάει. Παπαδάκης τώρα. Ανδριώτης βγαίνει πάνω του. Δεν βγαίνει συνεργασία. Τώρα ο Γεωργίου έχει ευκαιρία να φύγει στο ένας με έναν. Αποφεύγει τον Μπακούρο, αλλά δεν έρχεται το καλάθι. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Μπακούρος. Απέφυγε ωραία τον Φαρούπο. Μπακούρος κρατάει. Σταματάει την τρίπλα, αφήνει στον Παπαδάκη. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τους άσπρους. Μπακούρος θα εκτελέσει από αρκετά μακριά και το φάσει! Μεγάλο σουτ! 66-70. Ένα μεγάλο τρίποντο του Διονύση Μπακούρου. Πάει στο συν 4 πλέον τον Χέλτραϊχ. Θα έρθει το καλάθι όμως και το φάουλ από τον Στρατομήτρο. Αρνούνται να παραδοθούν οι Iguana Pacers. 68-70 πλέον. Αποκτά μια άγρια ομορφιά το μάτς. 39,9 πριν το τέλος. Στη γραμμή ο Στρατομήτρος για αυτή τη συμπληρωματική βολή του, την οποία και θα αξιοποιήσει. 69-70. 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Ανδρεάδης. Δευτερόλεπτο στο ρολόι, 29 στο χρονόμετρο για το τέλος. Ανδρεάδης παίρνει την προσπάθεια, αστοχή όμως. Μια επίθεση 19 δευτερολέπτων για τους Iguana Pacers. Μοσχέτας, Φαρούπος, 12 δευτερόλεπτα, 10. Φαρούπος ψάχνει συμπαίκτη, Μοσχέτας χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. 6 δευτερόλεπτα, δεν προλαβαίνει να κάνουν φάουλ οι Pacers. Κούρταλης κρατάει, θα γίνει τώρα το φάουλ στο 1,2. Δεν μπόρεσαν να βρουν κάποιο φάουλ νωρίτερα για να σταματήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται το ρολόι οι γηπεδούχοι. Και τελικά το έκαναν με το χρονόμετρο να σταματάει στο 1,2. Κούρταλης είναι αυτός που θα πάει στην γραμμή. Θυμίζω 69-70 το σκορ. Κουρταλής έτοιμος για τις δύο καθοριστικές βολές. Μέσα η πρώτη. 69-71. Έτοιμος τώρα και για την δεύτερη εκτέλεση.
θα την χάσει. Πίσω από το χέρι από το Στρατομήτρο και έτσι τελειώνει το μάτς με, με τον Χέλτρεϊ. Να παίρνει την νίκη με 69-71 σε αυτό το ντέρμπι κόντρα στους Iguana Pacers.